Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Στους 97,8. Το αγαπημένο σας Qashqai τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai, δικό σου από 15.990 ευρώ. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, εμφύλιος έρωτας, 1984. Και εγώ θα ζήσω. Μαζί, Tom Jones. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες. Μη χάσετε το δεύτερο CD και Real Taste. Πιάτα καλοκαιριού, γεύσεις από την Άξο και γλυκά από Μαρέγκα. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Opel Astra. Κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Wir leben Autos. Φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά. Λάβει. 97,5. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσό ξανθό χρώμα και το όνομα Kaiser, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blond. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. 4 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε τη Real News. Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει. Τι μαθαίνει κανείς σήμερα. Εσύ από πού ενημερώνεσαι. Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Real Taste με τη Real News. Η Ιωάννα Τσολομίτη προτείνει φαγητό διακοπών. Σαλάτα με αγγούρι και κολοκύθι. Μπρουσκέτες κοτόπουλου. Κεφτεδάκια γιουβέτσι με ρύζι. Γεμιστά αχλάδια σε δύο παραλλαγές. Αλμυρά και γλυκά. Ακόμη μαρέγγες για όλα τα γούστα και ναξιώτικες γεύσεις ευωδιάζουν στην κουζίνα σας. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Real Taste με τη Real News.
πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men Sex φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Με τη Chevrolet έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουμε τριτά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Chevrolet. Σου πίσω στο Eurogoal. Από 5 έως 9 Ιουνίου στη MediaMarkt αγόρασε οποιαδήποτε τηλεόραση στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς guarantee. Άρπαξε την ευκαιρία να βάλεις τον κολλάκι στο Eurogoal και πάρε όλα τα λεφτά σου πίσω αμέσως. Πρόλαβε παιχταρά μου. MediaMarkt. Δεν είμαι και χθεσινός. Εγώ φίλε, όταν σκέφτομαι τη νέα εποχή τι μόνο τε, μου έρχεται στο μυαλό Νόσα, νόσα. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Νέα εποχή τιμών ΟΤΕ. Με τα νέα προγράμματα ΟΤΕ Double Play. Άλλο να στο λένε και άλλο να το βλέπεις. Μπες στη νέα εποχή για να σερφάρεις γρήγορα και αξιόπιστα με Connex και να μιλάς απεριόριστα προς όλα τα σταθερά σε νέες απίστευτα χαμηλές τιμές. Έλα και εσύ στον ΟΤΕ και απόκτησε το δικό σου Double Play. Από τον ΟΤΕ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στην διαδικτυακή διεύθυνση ενικός.gr και έχουμε την χαρά να υποδεχόμαστε απόψε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πρόεδρε, καλώς όρισες. Εδώ μιλάμε στον ενικό. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού, είναι κώδικας επικοινωνίας. Και ο ενικός, αυτό λέω ξεκινώντας κάθε εκπομπή, επιβάλλει ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό στην επικοινωνία για να λειτουργήσει όπως πρέπει. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα και να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους για την καλοσύνη τους να έρθουν και να σε συγχαρώ, Νίκο, για τον ενικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα ερωτήματα θα τα θέσουν εκείνοι. Εγώ πάντα στο ξεκίνημα δίνω το εναρκτήριο λάκτισμα για να θερμάνω την ατμόσφαιρα. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Για ποιο λόγο να ψηφίσει ένας πολίτης τον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία? Τι μπορεί να περιμένει την επόμενη μέρα, ιδίως μέσα σε αυτή την πολύ άσχημη κρίση που βιώνουμε και με τα αποτελέσματα, τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής από την εφαρμογή του μνημονίου? Εγώ να πω ότι όλη αυτή η μάχη που δίνουμε είναι για την αναγέννηση του τόπου. Και αναγέννηση εννοώ την πιο γρήγορη και ασφαλή έξοδο από την κρίση. Εννοώ την επιστροφή της αξιοπρέπειας του πολίτη και εννοώ την ανάγκη βαθιών μεταρρυθμίσεων σε αυτόν τον τόπο, στην πολιτική του ζωή του τόπου. Το πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει η Ελλάδα να πάει μπροστά γρήγορα, να προχωρήσει, αλλά αποφασιστικά και πάνω απ' όλα υπεύθυνα. Γιατί δικαιούμαι να είμαι εκείνος ο οποίος μπορεί να λέει αυτή την άποψη? Πιστεύω ότι δικαιούμαι ως παράταξη, διότι πρώτον έχουμε ένα πρόγραμμα πλήρες, σύγχρονο, κοστολογημένο, ανανεούμενο κάθε φορά με τα στοιχεία των καιρών. Ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε περάσει από τη βάσανο πάρα πολλών ειδικών ανθρώπων. Και δικαιούμαι δεύτερον, διότι αισθάνομαι την Ευρώπη που αλλάζει να έρχεται κάθε μέρα πιο δίπλα μας σε αυτές τις απόψεις. Μια Ευρώπη από την οποία θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα. Τι έχει να κερδίσει, Νίκο, ο πολίτης από αυτή την άποψη τη δικιά μας? Πρώτα απ' όλα δουλειές. Δεύτερον, ο πολίτης έχει να κερδίσει ευρώ, τη σταθερότητα του ευρώ σε όρους ελληνικούς, δηλαδή με ανάπτυξη. Έχει μετά ο πολίτης να κερδίσει ανακούφιση
και για τα χρέη του και για πολλές ακραίες αδικίες οι οποίες γίνανε. Έχει επίσης ο πολίτης να κερδίσει, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, την αίσθηση της ασφάλειας και της υλοποίησης μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτές οι συγκεκριμένες οι θέσεις δεν είναι κάποια επιλογή η οποία γίνεται κομματικά. Δεν είναι καν επιλογή η οποία γίνεται παραταξιακά. Ασφαλώς είναι της παράταξης. Αλλά είναι μια επιλογή την οποία την προβάλλουμε πέρα και πάνω από κόμματα, για όλους τους Έλληνες. Γιατί? Διότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα, Νίκο. Είμαστε στην πιο κρίσιμη εποχή όπου παίζονται πάρα πολλά πράγματα σε αυτές τις εκλογές. Το πρώτο είναι δουλειές ή φόροι. Το δεύτερο είναι ευρώ ή δραχμές. Και να το πω ακόμα καλύτερα, Ευρώπη ή δραχμές. Διότι, για παράδειγμα, όλα τα χρέη τα οποία ήταν να πληρωθούν από την Ελλάδα σε ιδιώτες στο εξωτερικό έχουν πληρωθεί. Από εδώ και πέρα όλα τα χρωστάμε στους Ευρωπαίους φορολογουμένους, στις χώρες τους. Και τίθεται ένα ζήτημα επομένως όχι απλά ευρώ ή δραχμή, αλλά Ευρώπη ή δραχμή. Το τρίτο θέμα είναι πετυχημένη επαναδιαπραγμάτευση αύριο. Ή τελικά θα καταλήξουμε εκ των πραγμάτων σε κάποια αναγκαία συνθηκολόγηση. Το επόμενο είναι, θα είμαστε ασφαλείς στον τόπο μας. Τώρα εδώ σε αυτό, στο θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης, θα ακούσεις, πρόεδρε, σε λίγο την κριτική, είμαι βέβαιος γι' αυτό, ότι ενώ μίλησες πρώτος για την επαναδιαπραγμάτευση, υπέγραψε στο δεύτερο μνημόνιο. Ψήφισε στο δεύτερο μνημόνιο. Και το ερώτημα είναι, γιατί να εμπιστευτώ τον Αντώνη Σαμαρά που ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο να κάνει την επαναδιαπραγμάτευση. Ασφαλώς θα τα απαντήσω. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η Δανειακή Σύμβαση, δεν είναι μνημόνιο, αλλά θα τα απαντήσω. Να πω το εξής, ότι το άλλο το μεγάλο το διακύβευμα είναι αυτή τη στιγμή θα πετύχουμε μια πολιτική συμμαχία προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα αγαθά που πρόκειται να μας δώσει η ΑΟΣ, που είναι το μεγάλο μυστικό χαρτί για μένα. Είναι ένα από τα 18 μετά σημεία που ανακοινώσατε. Και το τελευταίο, ως διακύβευμα μιλάω, μεγάλο σε αυτές τις εκλογές, θα υπάρχει κυβέρνηση ή ακυβερνησία. Γιατί εγώ αυτά τα οποία διάβασα, τουλάχιστον άκουσα στις τηλεοράσεις, είδα, μαθαίνω, είναι ότι το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ΔΗΜΑΡ, ούτε το ΚΚΕ θα το στηρίξουν σε εκλογές. Επομένως, με ποιον θα κυβερνήσει, αν είναι να εκλεγεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Βέβαια, για τα οποία πρέπει κανείς να ερωτηθείς, πρόεδρε, και εσύ με ποιον θα κυβερνήσεις τώρα. Ασφαλέστε. Αλλά δεν θέλω να κάνω εγώ τις ερωτήσεις, διότι εδώ μιλάμε στον ελληνικό. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Παρακαλώ. Το όνομά σας και την πρώτη ερώτηση. Παρακαλώ όλους για συντομία και αμεσότητα. Πάμε. Στο μέτρο της Αθήνας, θέλω να ρωτήσω το εξής, πρόεδρε. Μιλήσατε για αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου και στα 18 σημεία για έξοδο από την κρίση. Γράψατε κάποια μέτρα ανακούφισης για τους πολίτες. Θέλω να ρωτήσω, πραγματικά, οι κόκκινες γραμμές που θέτετε εσείς, ποιες είναι, τι θα κάνετε αν πάτε και δεν μπορέσετε να πετύχετε αυτά που εσείς πραγματικά θέλω να ακούσω, τις κόκκινες γραμμές δικές σας? Θα παραμείνουμε και θα κάνουμε, να το πω έτσι ελεύθερα, ό,τι μας πούνε, ή έχετε κάποια άλλη λύση να προτείνετε πάνω σε αυτό? Να το αγριέψω λίγο. Ρωτάει ο φίλος μας, αν η Ευρώπη πει, Αντώνη Σαμαρά, ωραία τα λες αυτά, δεν γίνονται. Ποια είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας? Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να πω είναι ότι ό,τι έχουμε εμείς βάλει μπροστά ότι πρόκειται να αλλάξουμε, το έχουμε ήδη βρει στο ισοδύναμό του. Μιλάω κυρίως για την αποκατάσταση ορισμένων ακραίων κοινωνικών αδικιών. Μιλάω κυρίως για το θέμα των χαμηλοσυνταξιούχων και των πολυτέκνων. Για αυτούς το συνολικό το κόστος, μαζί με τα 60 εκατομμύρια που είναι για τους κτηνοτρόφους και μαζί με άλλα 90 εκατομμύρια που είναι για ορισμένα ειδικά επιδόματα, τα οποία είναι άδικο ότι κοπήκανε, κάνει ένα σύνολο 650 εκατομμυρίων. Για αυτά τα έχουμε βρει κωδικό-κωδικό ακριβώς πώς πρόκειται να το αποκαταστήσουμε. Επομένως, δεν βλέπω εκεί πέρα να υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα σας πω όμως πολύ ανοιχτά τα σημεία εκείνα στα οποία είμαι υποχρεωμένος να δώσω μάχη μέχρι τέλους.
Είναι επιπλέον το σημείο ότι κάποιος ο οποίος έχει ένα δάνειο και πρέπει να το πληρώσει και ξαφνικά βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν θα πρέπει να πληρώνει πάνω από το 30% του μηνιάτικου του στη δόση του δανείου. Θέλω δεύτερο να σας πω ότι με αυτό το τσουνάμι των φόρων που έρχεται τώρα, αυτή την πρωτοφανή καταιγίδα που θα γευτεί ο ελληνικός λαός, δυστυχώς, δεν θα πρέπει να καταβάλεις φόρο πέραν του 25% του εισοδήματός σου. Είναι ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβει η Ευρώπη. Το τρίτο είναι, και είναι θέμα αν θέλετε αλληλεγγύης προς εκείνον ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του, ότι πρέπει να υπάρχει μία επέκταση του επιδόματος για την ανεργία. Δηλαδή, το επίδομα που παίρνει ο άνεργος λύγει ένα χρόνο μετά την απόλυσή του. Αυτό να γίνει 2 χρόνια. Όταν το είπα σε κάποιον πρωθυπουργό στο εξωτερικό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές από τώρα, εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι ότι είμαι υποχρεωμένος να κάνω, έρχομαι σε διάφορες επαφές. Μου λένε καλά, όταν λύγει το επίδομα ανεργίας μετά από ένα χρόνο, μετά δεν παίρνει τίποτα. Λέω τίποτα απολύτως. Δεν είναι έτσι σε άλλες χώρες. Παίρνουν κάτι πάρα πολύ λιγότερο. Πρέπει λοιπόν αυτό να ενισχυθεί για άλλον ένα χρόνο. Αυτό μπορεί να γίνει από κοινοτικούς πόρους και όχι από εθνικούς πόρους. Και το θεωρώ αυτό σημαντικό, διότι είναι κάτι το οποίο αυτοί θα το δεχτούν. Πρόεδρε, μικρή διακοπή. Πριν από μερικούς μήνες, μειώθηκαν οι συντάξεις από την κυβέρνηση Παπαδήμου, διότι δεν μπορούσαν να βρεθούν 350 εκατομμύρια. Ναι. Τώρα πού θα βρεθούν τα χρήματα για να δοθούν, να αποκατασταθούν οι αδικίες στις οποίες αναφέρεστε? Αυτό το οποίο ζητούσαν τότε από την κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν αποκλειστικά να μειωθεί αυτό το ποσό από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τις συντάξεις. Αυτό το οποίο τώρα υπάρχει είναι από το σύνολο της οικονομίας, πώς θα μπορέσουν να εξοικονομήσουμε. Και εδώ έχω μια κεφαλαιώδη, τεράστια και ιδεολογική ακόμα διαφορά με άλλα κόμματα, όπου λέω ότι αυτό που πρέπει πρώτα να μειώσουμε είναι το σπάταλο κράτος, τις δαπάνες δηλαδή τις κρατικές, όπου εκεί έχουμε εντοπίσει κωδικό που μπορείς να μειώσεις, και μετά πας να μειώσεις αναγκαίες συντάξεις και δαπάνες του κράτους που δίνει υπέρ αυτών των ανθρώπων. Επομένως μας δίνεται ευρύτερα το δικαίωμα, δηλαδή το 11,7 δισεκατομμύρια, να το πω έτσι απλά, που έχει ακούσει όλος ο κόσμος από τις τηλεοράσεις, που πρέπει να βρεθούν, είναι χρήματα τα οποία θα τα βρούμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά και ταυτόχρονα επεκτείνοντας, όχι αυτό να γίνει σε 2 χρόνια, αλλά να γίνει σε 3 ή και σε 4. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη αυτή τη δυνατότητα. Ερώτηση. Ελάτε. Ειρήνη Νικάκου, ελεύθερος επαγγελματίας. Κύριε Σαμαρά, είμαι 52. Πληρώνω ήδη ασφαλιστικό ταμείο 35 χρόνια. Με τις επιλογές σας όμως νιώθω ότι έχετε υπονομεύσει και τη σύνταξή μου και το μέλλον της κόρης μου. Ρίξατε τον Παπανδρέου έναν μοιραίο Δεκέμβρη και αντί να πάτε σε εκλογές και να τις πάρετε, γιατί θα τις παίρνατε τότε, μας υπογράψατε 2 δανειακές συμβάσεις. Δεν σας αρέσει η λέξη μνημόνιο. Τώρα έρχεστε, μας παρουσιάζετε 18 μέτρα για την ανακούφισή μας και ζητάτε την ψήφο μου. Δεν θέλω ανδρίκελο πρωθυπουργό των τοκογλύφων, κύριε Σαμαρά. Χωρίς να δεσμεύεστε κιόλας ότι οι υπαίτιοι θα τιμωρηθούν, γιατί εδώ κάποιος φταίει. Να ξεκινήσω από το δεύτερο και να πω αμέσως ότι ως προς το ποιος είναι εκείνος που μας έβαλε στο μνημόνιο και ευθύνεται γι' αυτό, έχουμε ήδη ανακοινώσει επίσημα ως κόμμα ότι πρόκειται να κάνουμε τη μία ξεκάθαρη εξεταστική επιτροπή αμέσως μετά τις εκλογές. Ως προς τους υπεύθυνους για αυτό το οποίο είπατε. Αλλά έρχομαι στην ουσία της ερώτησης που κάνατε. Εγώ δεν υπέγραψα. Πριν πάτε σε αυτό. Όχι, γιατί είναι η ίδια η πρώτη ερώτηση που κάνατε. Όχι, θέλω να επιμείνω στο θέμα της τιμωρίας αυτών που ευθύνονται για το ότι φτάσαμε ως εδώ. Υπάρχει σε μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης η ανησυχία ότι το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές θα λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο συγκαλύπτοντας την πιθανή τιμωρία όσων ευθύνονται. Ένα από τα κορυφαία. Δηλαδή πώς θα πάρετε υποστήριξη από το ΠΑΣΟΚ για να κάνετε κυβέρνηση την επόμενη μέρα και ταυτόχρονα θα τιμωρείτε στελέχη του που έπαιξαν περίεργο καθοριστικό ρόλο
στο να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Προσέξτε, σε μια εξεταστική επιτροπή. Πώς θα δικάσετε τον Παπακοσταντίνου τη στιγμή που θα ζητάτε από το Βενιζέλο να σας στηρίξει? Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε ότι όταν ο λαός έχει αποφασίσει, και σε αυτό είναι αποφασισμένος ο λαός, ότι πρέπει να προχωρήσει σε μια πλήρη εξέταση των αιτιών που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το βασανιστήριο, να ξέρετε ότι η Βουλή πάντοτε έχει ευήκο αότα. Θα είναι και πέραν του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι και ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι πια τα κόμματα τα οποία πηγαίνουν σαν στρατά. Θα είναι και από άλλες παρατάξεις. Επομένως, εγώ περιμένω μεγάλη πλειοψηφία η οποία θα ευωδώσει αυτή τη διαδικασία. Αλλά επιτρέψτε μου να πάω στο προηγούμενο ερώτημα, το οποίο το θεωρώ, αν θέλετε, και κομβικό για τη δική μας τη στάση. Δεν υπέγραψα. Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Υπέγραψα την αλλαγή του. Και το έκανα αυτό με τη Δανειακή Σύμβαση, χωρίς την οποία, αν δεν την είχαμε υπογράψει, θα ήμασταν ήδη στη διαδικασία της δραχμής. Και όταν ζήτησα την τροποποίηση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γραπτός την ζήτησα από την Ευρώπη και η Ευρώπη την δέχτηκε. Και είναι το μόνο σημείο που έχει γίνει δεκτό μέχρι σήμερα από την Ελλάδα, από το ευρωπαϊκό σύστημα διοίκησης, ότι δέχονται να γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις. Και έγινε αυτό γιατί ήταν αναγκαίο το κούρεμα. Και το κούρεμα ήταν αναγκαίο γιατί το δάνειο δεν ήταν πια βιώσιμο. Και εκεί είναι που θα πηγαίναμε στην δραχμή. Ενώ σήμερα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δάνειο στο οποίο, κρατηθείτε ίσως να μην το ξέρετε, πληρώνουμε το μισό σε τόκους για το δάνειο από ό,τι πληρώνει σήμερα ποιος? Η Ιταλία. Αυτό το γεγονός μας έχει δώσει το δικαίωμα να λέμε ότι το κάναμε σωστά και για έναν επιπλέον λόγο. Ανοίξτε σήμερα οποιοδήποτε ραδιόφωνο, οποιαδήποτε τηλεόραση. Θα δείτε ότι το νούμερο ένα επικίνδυνο πράγμα στην Ευρώπη είναι η εξέλιξη στην Ισπανία. Εάν εμείς δεν είχαμε πάρει τότε το δάνειο, που το είχαμε ανάγκη, γιατί διαφορετικά δεν έβγαινε, διαφορετικά ήταν δραχμή, αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα με αυτή την κατάσταση της Ισπανίας θα ήμασταν και πάλι στο μάτι του κυκλώνα. Αλλά να σας πω και το πολιτικό επιχείρημα. Εγώ δηλαδή δεν ήξερα, γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου. Εγώ δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να πάρω 60% εκείνη την ώρα αν έβγαινα και έλεγα αυτό είναι. Αν ήθελα εγώ, όπως λέγανε πολλοί ανοήτως, ότι θέλω να γίνω πρωθυπουργός, 60% θα έπαιρνα. Γιατί δεν το έκανα? Το έκανα γιατί εκείνη την ώρα πρέπει να βάλεις την πατρίδα πάνω από τη ζυγαριά του κόμματος. Και πίστευα ότι αυτό ήταν το σωστό. Και φοβάμαι ότι εμείς αυτή τη στιγμή, ενώ προτείνουμε αλλαγή της συνταγής χωρίς κίνδυνο για τη χώρα, υπάρχουν άλλοι οποίοι προτείνουν καμιά αλλαγή στη συνταγή ή δεν έχουν συνταγή και πρόγραμμα με πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη χώρα. Αυτό το δίλημα μεταξύ του δρόμου της ευθύνης και του δρόμου της ανευθυνότητας, εγώ ψήφισα ευθύνη και αυτό θα έκανα ξανά. Αυτό πρέπει να κάνω, αυτή είναι η θέση μου να κάνω. Πολύ σύντομα για να πάω σε άλλο συνομιλητή. Κύριε Σαμαρά, το ζήτημα δεν είναι αν θα παίρνατε με 60% τις εκλογές. Το θέμα είναι ότι είχατε πείσει μια πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, και δεν μιλάω για παρατάξεις, να σας ακολουθήσει γιατί ήσασταν απέναντι. Και ξαφνικά βρεθήκατε συμπορεύοντας με δεν τον κύριο Βενιζέλο. Φτάσαμε σε ένα σημείο που όταν. Το δάνειο που λέτε ότι κουρεύτηκε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ξέρω το δάνειο μόνο που απλή. Πήραμε. Το πήραμε. Εγώ άλλο σας λέω. Το κούρεμα που λέτε του δανείου που ήταν μη βιώσιμο, εξακολουθεί και δεν είναι βιώσιμο, γιατί ο κόσμος έξω δεν έχει να φάει. Επομένως, ποιο είναι το συν στον Έλληνα πολίτη? Εγώ δεν το έχω δει ακόμα. Μάλιστα. Ωραία. Κοιτάξτε, είναι απλή η άποψη ότι όταν κανείς έρχεται από την πρώτη στιγμή όπως εγώ και λέω, προσέξτε, αυτή η συνταγή βλάπτει. Προσέξτε, αυτή η συνταγή δεν έχει μέσα τον παράγοντα ανάπτυξη. Προσέξτε, αυτή η συνταγή τόσο πολύ αφυδατώνει την οικονομία, τόσο πολύ στεγνώνει τα πάντα και θα πεθάνει ο τόπος έτσι που τον πάτε. Και το φώναζα. Και κανείς δεν μ' άκουγε. Κάποια στιγμή επρόκειτο να πεθάνει ο τόπος. Εγώ έπρεπε να χειροκροτούμε στην κηδεία της Ελλάδος? Δεν θα το κάνω ποτέ. Σας έσυρα. Κανείς δεν με έσυρε. Γιατί να με σύρει?
Εγώ δεν είμαι τώρα αντίστοιχο. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Επίσης, δεν γίνεται να μονοπολίσετε την κουβέντα. Ναι. Πρέπει να πάω στον επόμενο συμπολίτη μας. Παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Το όνομά σας. Στάθης Πανταζής ονομάζομαι, είμαι δικηγόρος. Η χώρα έδωσε από το 2008 έως το 2011 περίπου 170 δις σε τοκοχρεωλήσια. Οι τόκοι ανέρχονται για την τετραετία αυτή περίπου στα 65 δις. Για φέτος οι τόκοι του δημοσίου χρέους είναι 19 δις. Μέχρι τώρα έχουμε δώσει 7 δις σε τόκους. Πώς εξηγείτε ότι για 85 εκατομμύρια δεν δόθηκαν τα φάρμακα των καρκινοπαθών? Οι 85 εκατομμύρια ήταν η προκαταβολή που δόθηκε και τελικά τακτοποιήθηκε το θέμα. Σε ό,τι αφορά το ΕΟΠΗ, χρωστάει στους φαρμακοποιούς γύρω στα 540 εκατομμύρια. Πώς είναι δυνατόν να δημιουργείται ένα πρόβλημα για ένα τέτοιο ποσό, και σε ό,τι αφορά τα άλλα ποσά που σας ανέφερα, δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ κανένα πρόβλημα? Πολύ καλή η ερώτηση. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση για να σας κάνω τη λογιστική αποτίμηση και αποτύπωση του πού δόθηκε το κάθε κονδύλι. Αυτό που είμαι σε θέση να σας πω είναι ότι όταν λέτε για τις δαπάνες για την υγεία, σας λέω αμέσως ότι είναι 3 δισεκατομμύρια το όφελος από τις εισπράξεις των ασφαλιστικών ταμείων για την περίθαλψη, 6 το κόστος. Μιλάω για την πρωτοβάθμια. ΕΟΠΗ, συν άλλα 5 δισεκατομμύρια το κόστος, το οποίο είναι για το ΕΣΥ, αντιλαμβάνεστε ότι μένει ένα μεγάλο ποσό γύρω στα 6 δις, το οποίο είναι έλλειμμα. Αυτό το έλλειμμα είναι το πιο σκληρό, ανελαστικό έλλειμμα το οποίο υπάρχει σήμερα και είναι το πρόβλημα για την υγεία του Κοσμάκη. Προσπάθησα με κάθε τρόπο, κάνοντας παρεμβάσεις στον Πρωθυπουργό, κάνοντας κινήσεις με τους φαρμακοποιούς κτλ. Αυτό το θέμα να το λύσουμε. Πιστεύω ότι είναι σε μια διαδικασία που επιλύεται. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχω. Δεν σας κρύβω, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Υπάρχουν φαρμακοποιοί οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί για 2 χρόνια πριν και υπάρχει πρόβλημα και σε αυτούς. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει το κράτος να βάζει τις προτεραιότητές του και όταν είναι για θέματα βαρέων ιδιαίτερα ασθενών, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η πρόνοια και αυτή η πρόληψη. Δεν πάβει όμως αυτό να αφαιρεί το μέγιστο των προβλημάτων, ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι ελλειμματικό το θέμα της υγείας. Τι κάνεις γι' αυτό? Έρχεσαι και λες, για παράδειγμα, ERP. Κάνεις δηλαδή την μελέτη του κοστολογίου των υλικών για την υγεία, που μέχρι σήμερα δεν γινότανε. Εμείς μπορούμε και έχουμε πάλι με σύστημα κάτω να βρούμε μέσα σε 3 χρόνια 3 δισεκατομμύρια από αυτό. Γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνει τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά οφείλω να σας πω ότι μέχρι προχθές, δυστυχώς, την αλήθεια λέω, δεν γινόντουσαν ούτε ισολογισμοί και ούτε απολογισμοί από τα νοσοκομεία. Δεν υπήρχε τίποτα. Και σήμερα τα νοσοκομεία δεν έχουν να πληρώσουν για τα βαριά τα φάρμακα και περιμένουν από το κράτος, ενώ η ΕΟΠΗ έχει ανοίξει τα φαρμακεία του για τα βαριά τα φάρμακα. Είμαστε λοιπόν σε μια δύσκολη κατάσταση και θα πρέπει αυτό το θέμα να το εξετάσουμε από την αρχή. Δεν είναι η ειδικότητά μου, δεν σας κρύβω, αλλά οφείλω να σας πω ότι το πρόβλημα και πάλι είναι πρόβλημα οικονομικό. Μάλιστα. Ελάτε. Ζαβάκος Βασίλης, άνεργος. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα καταρχήν. Με όσα μας έχετε πει μέχρι τώρα, ειλικρινά με έχετε απογοητεύσει και σας μιλάει ένας νεοδημοκράτης, βέρος, γιατί αν πληκτρολογήσετε το όνομά μου στα κομπιούτερ του κόμματος απάνω, θα δείτε ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια γραμμένος στο κόμμα. Όμως με αυτά που λέτε εδώ απόψε, έχω την εντύπωση ότι είστε εκτός τόπου και χρόνου και δεν έχετε αντιληφθεί την κρίση που σοβεί την ανθρωπιστική στην ελληνική κοινωνία. Τα παιδιά που πεινάνε και λιμοκτονούν στα σχολεία και λιποθυμούν από την πείνα. Και μας λέτε ότι θα φέρετε 18 σημεία. Αυτά τα 18 σημεία, καταρχήν, αν κάποιος σας τα έλεγε εσάς ως Νέα Δημοκρατία πριν την 6η Μαΐου, πριν τη συντριβή, θα λέγατε ότι είναι λαϊκιστής και ότι δεν είναι δυνατόν και πού θα βρείτε τα λεφτά να κάνετε επαναφορά μισθών και συντάξεις το 2009. Θέλω να μου πείτε το εξής. Δεν έχουμε πει τέτοιο πράγμα εμείς. Θέλω να μου πείτε το εξής. Από 700 ευρώ και κάτω. Μην το χαλάτε, γιατί για πρώην Δημοκράτη δεν τα ξέρετε. Έχετε ψηφίσει, δεν ήσασταν ποτέ αντιμνημονιακός. Έχετε ψηφίσει μαζί με τον Καρατζαφέρη και το Πασόκ και το 60-70% των εφαρμοστικών νόμων του πρώτου μνημονίου. Την πρώτη σφαγή οριζόντιων μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις. Από εκεί έχει ξεκινήσει το κακό. Δεν ήσασταν ποτέ αντιμνημονιακός. Λοιπόν, πείτε μου το εξής. Είστε 17 Ιουνίου πρωθυπουργός στη χώρα εκείνο το βράδυ. Από πού θα τραβήξετε χρήμα? Στις 18 το πρωί, για τα 430.000 παιδιά που σύμφωνα με έκθεση της UNICEF λιμοκτονούν στην Ελλάδα του 2012 της Ενωμένης Ευρώπης, που υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος. Δεύτερον, πώς θα λύσετε όχι το θέμα της υγείας, αυτό δεν λύνεται. Αυτό θέλει άπειρα δισεκατομμύρια, έτσι όπως τα έχετε κάνει και εσείς και το ΠΑΣΟΚ. Απλώς παρακαλώ, μην κάνετε 10 ερωτήσεις.
πώς θα λύσετε αυτό το πρόβλημα των βαρέων ασθενούντων και με τις ανίατες ασθένειες που υπάρχουν, ώστε να μην ξαναχρειαστεί να γίνει αυτό το πράγμα που ζούμε. Και είπατε και κάτι, και επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηνικολάου, 10 δευτερόλεπτα. Κλείστε με αυτό. Ναι, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εδώ φαίνεται πως δεν έχετε ιδέα τι γίνεται στην κοινωνία κάτω. Θα δίνει το 30% του εισοδήματός του. Εγώ είχα 3.000 ευρώ εισόδημα το 2009, τώρα έχω 900. Χρωστάω συνολικά στις τράπεζες 300 χιλιάρικα. Θα δίνω δηλαδή το 30% των 900 ευρώ και θα πρέπει να ζω με τα άλλα. Και πότε θα ξεχρεώσω τα 300 χιλιάρικα, σε 100 χρόνια? Γιατί δεν κάνετε ένα haircut και στα δάνεια των οικοκυριών, που είναι το πιο ορθολογικό και το πιο κοινωνικά δίκαιο? Οι τράπεζες τους έχετε δώσει 120 δις από το 2009 με τον κύριο Αλόγοσκούφη και τον Καραμαλή και βεβαίως με το Πασό. Γιατί δεν κάνετε ένα haircut? Έχουν πάρει 120 δις σε εγγυήσεις και σε ρευστότητα. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο θέμα είναι για το θέμα των τραπεζών. Πάρα πολύ απλή είναι η απάντηση. Εάν αυτή τη στιγμή δώσετε στις τράπεζες την εντολή να δώσουν μια σειρά από δάνεια, να τα καταργήσουν και να πούνε να τα κυρώνουν, δεν υπάρχουν, τότε είναι σαν να ζητάτε από τον ελληνικό λαό, τον Έλληνα φορολογούμενο, να τις επανακεφαλαιοποιήσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η επανακεφαλαιοποίηση που έγινε των τραπεζών θα ακυρωθεί μόνο από αυτό. Τι είναι αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε? Πρώτα απ' όλα, λέτε πώς θα μπορέσουμε και πώς θα κυκλοφορήσει το χρήμα. Θα σας πω. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν υπνώση 14,5 δισεκατομμύρια των ΕΣΠΑ. Αν θέλετε, ακούστε τι θα πει ΕΣΠΑ. Είναι χρήματα δικά μας, τα οποία δεν τα έχουμε πάρει. Τα οποία μας ανήκουν και για λόγους γραφειοκρατίας δεν τα πήραμε. Είναι χρήματα τα οποία στα οικονομικά λέμε ότι έχουν πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστεί. Είναι χρήματα δηλαδή τα οποία αποδίδουν άμεσα σε θέσεις εργασίας, γιατί εμένα το μεγάλο μου ζητούμενο είναι οι θέσεις εργασίας. Αυτά τα χρήματα τα ΕΣΠΑ, μαζί με τα 4 δισεκατομμύρια τα οποία θα πάρουμε από τα 6,5 που χρωστάει, προσέξτε, το κράτος στον Έλληνα ιδιώτη. Και πρόκειται να πάρθουν το 12. Αυτά μαζί και με τη ρευστότητα που θα επανακάμψει από το γεγονός ότι οι τράπεζες επανακεφαλαιοποιούνται, το εξηγώ. Όταν η τράπεζα δεν έχει κεφάλαια, δεν μπορεί να μετάσχει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα χρήματα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Ντράγκη έδωσε σε όλες τις τράπεζες της Ευρώπης, δεν έδωσε στις δικές μας γιατί δεν ήταν κεφαλαιοποιημένες. Τώρα θα μπορεί και θα αυξηθεί από εκεί η ρευστότητα μαζί και με τη διαδικασία της αμνηστίας που έχουμε εμείς προτείνει και η οποία πέτυχε και στο Βέλγιο πέτυχε και με τον Μπερλουσκόνη στην Ιταλία πέτυχε. Επομένως, θα μπορέσουμε με αυτά τα χρήματα να πούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ρευστό, και αυτό το χρήμα, το ρευστό το οποίο θα δώσουμε, είναι ρευστό το οποίο θα επιτρέψει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που είναι το μεγάλο ζητούμενο. Να βγούμε δηλαδή από τη σημερινή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η ελληνική οικονομία. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Διότι υπάρχει και κάτι ακόμα. Και το οποίο, αν θέλετε, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα τώρα ανήκετε, αλλά σίγουρα η Νέα Δημοκρατία είναι ο μεγάλος φίλος αυτού που θα πω εγώ. Η έννοια επενδύσεις. Σήμερα στην αγορά αυτή είναι τόσο πεσμένη και πεθαμένη η ψυχολογία που για να κάνεις μια επένδυση πρέπει να είσαι τρελός. Κανείς δεν επενδύει. Σήμερα ζούμε την εποχή της παγίδας ρευστότητας. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτός που δεν έχει χρήματα που δεν ξοδεύει, δεν ξοδεύει και αυτός που έχει, γιατί είναι τέτοια ψυχολογία. Ζούμε λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Ξένες επενδύσεις δεν υπάρχουν. Κανείς δεν επενδύει μόνος του, δεν ξοδεύει μόνος του. Το κράτος έχει σταματήσει να επενδύει, ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων έχει πεθάνει. Πρέπει να βρούμε επενδύσεις. Εγώ, το είπα προχθές κάπου, θα φάω τα σίδερα για να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Με κάθε τρόπο. Και με μεγάλη μου λύπη, είδα προχθές για την επένδυση του ελληνικού, όπου υπάρχουν ήδη προσφορές από το εξωτερικό, σε μια επένδυση που η Βουλή ψήφισε, και όχι μόνο εμείς, το 40% να είναι πράσινο, ότι η πρώτη κουβέντα που έκανε για επένδυση ο κύριος Τσίπρας ήταν «Τη σταματάμε, τελειώνει, δεν προχωράει, θα πρέπει εξ αρχής να το κάνουμε όλο πράσινο για λόγους
τα γνωστά κτλ. Όταν με αυτή την επένδυση και μόνο προβλέπονται πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας. Όταν αρχίσει η αγορά και κινείται, και εκείνος ο οποίος σήμερα είναι άνεργος θα βρει την ευκαιρία να δουλέψει, και εκείνος ο οποίος είναι άνεργος θα δει την ευκαιρία να μπορέσει να ονειρευτεί ότι τα πράγματα αρχίζουν και πάνε καλύτερα. Να σας πω ότι ξαφνικά όλα μπορεί να γίνουν με κάποιο κουμπί, πείτε μου ποιος το έχει αυτό το κουμπί. Αυτό το κουμπί δεν υπάρχει. Εγώ σας μιλάω ρεαλιστικά ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Και ταυτόχρονα, εκείνος που είναι άνεργος, σας είπα, θα πάω στην Ευρώπη να δώσω τη μάχη για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας. Όπου μπορώ, τη μάχη θα δώσω. Τη μάχη έχω μάθει να δίνω. Και κάποτε, επειδή αναφερθήκατε στο παρελθόν, κανένα κόμμα άλλο δεν ήρθε να μου συμπαρασταθεί όταν επί μια μισή ώρα ήμουνα στη γωνία από την κυρία Μέρκελ και όλους τους άλλους ηγέτες της Ευρώπης, επειδή ήμουν ο κακός αντιμνημονιακός, όταν τους εξηγούσα για το πού οδηγούν την οικονομία, όταν τους εξηγούσα θα υποχρεωνόντουσαν να δώσουν κι άλλο δάνειο εκεί που μας πηγαίνανε, και όταν τους εξηγούσα πού θα κατέληγε η ελληνική οικονομία. Αλλά μη θέλετε να βάλω εγώ την υπογραφή μου στο θάνατο διαπαντός της οικονομίας. Και μη θέλετε η πολιτική να είναι μια ευθεία γραμμή που δεν αλλάζει ποτέ και ας αλλάζει μπροστά σου το πρόσωπο. Γιατί εμένα μπροστά μου το πρόσωπο είναι η Ελλάδα. Και δεν είχα το δικαίωμα στη δικιά μου την πατρίδα να της πω ότι επειδή είπα κάποτε κάτι, δεν πρόκειται να αλλάξω καθόλου και ας πεθάνεις. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και πιστέψτε με, από πλευράς πόνου και συμπόνιας, αυτό που αισθάνομαι εγώ, είμαι βέβαιος ότι το αισθάνεστε κι εσείς, αλλά μην έχετε εσείς το μονοπόλιο της ευαισθησίας της κοινωνικής. Το έχουμε κι εμείς. Εγώ βγαίνω από το 1977 βουλευτής στα χωριουδάκια. Καφενείο, καφενείο, χωριό, χωριό. Η κοινωνική ευαισθησία είναι δικαίωμά σας, είναι και δικό μου δικαίωμα. Πολύ σύντομα για να πάω σε άλλον. Για αυτό. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι δεν υπήρχε πιο αξιοπρεπής τρόπος να διαχειριστούμε όλη αυτή την κρίση? Είπατε ότι ήσασταν στη γωνία με τη Μέρκελ και δεν σας συμπαριστάθηκε κανείς. Και γι' αυτό εσείς μετά πήγατε και υπογράψατε, επιτρέψτε μου την έκφραση και με όλο το σεβασμό. Δεν είπα αυτό, δεν γινότανε. Χωρίς το κούρεμα. Χωρίς το κούρεμα. Μα ποιο κούρεμα, κύριε Χωρίς Πρόεδρε, το κούρεμα θα ήμασταν ήδη. Το PSI το πήρατε από τα ασφαλιστικά ταμεία και από την τσέπη τη δική μας. Προχθές πλήρωσε ο κύριος Παπαδήμος 450 εκατομμύρια σε ληστρικό hedge fund που έχει την έδρα του στα νησιά Κέιμαν. Μπορώ να σας για 300 εκατομμύρια κόψατε επικουρικές συντάξεις με την υπογραφή σας. Να σας απαντήσω. Γιατί βλέπετε δηλαδή, ότι πρέπει κανείς να είναι πληροφορημένος. Σε εσάς το λέω. Μας μπρόχνετε να ψηφίσουμε όλο ΣΥΡΙΖΑ εδώ μέσα. Σε εσάς το λέω. Με αυτά που λέτε. Δεν έχω αμφιβολία για το προς τα που πηγαίνετε. Αλλά επιτρέψτε μου να πω μισό λεπτάκι. να πω το εξής. Σαφώς και δεν ήταν αμφιβολία. Είπατε για κάποιον ότι υπέγραψε ο Παπαδήμος ληστρικά. Τρόικα στο εδαφός τους, παρόλο που ζήτησαν τη βοήθεια της Ευρώπης. Μιλήστε όσο θέλετε, δώστε μου το δικαίωμα να απαντήσω. Είπατε για κάποιον που ληστρικά τον Παπαδήμο υπέγραψε στους νήσους Κέιμαν και τα λοιπά, εκείνο το ομόλογο. Δεν το σταμάτησατε αυτό. Δεν το σταμάτησα. Έχετε δίκιο, δεν το σταμάτησα, δεν έπρεπε να το σταματήσω. Θα σας φέρω όμως τα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, όπου ο κύριος Τσίπρας είπε ότι πρέπει να πληρωθεί αυτό το ομόλογο. Επομένως, θα σας παρακαλέσω την άλλη φορά να το πείτε στον κύριο Τσίπρα. Επομένως, αν και ο κύριος Τσίπρας και εγώ συμφωνήσαμε ότι έπρεπε να πληρωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον προς εσάς πηγαίνει το άδικο. Ελάτε, παρακαλώ, το όνομα. Όχι, είναι αυτό που λέει ο Πρόεδρος, προκύπτει και από το ρεπορτάζ ότι συμφώνησαν όλα τα κόμματα για το συγκεκριμένο. Και το ξέρω γιατί το έθεσα το ερώτημα στον κύριο Τσίπρα. Ελάτε. Κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι ο Μιχάλης Ντόμενος και είμαι αδιόριστος εκπαιδευτικός. Ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Πιστεύω ότι η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με ΩΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ πρέπει να διακατέχονται από ήθος και από δικαιοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε αν είναι ηθικό και δίκαιο την ίδια στιγμή που κόβονται συντάξεις, μειώνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, μειώνεται το επίδομα ανεργίας, άνθρωποι δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους, ταυτόχρονα να υπάρχουν πολιτικά κόμματα τα οποία μέσα στη Βουλή να ψηφίζουν να δοθούν 300 εκατομμύρια ευρώ στο Μέγαρο Μουσικής και ταυτόχρονα να ψηφίζουν, να χαριστούν τα χρήματα της Siemens. Πέστε μου, είναι ηθικό ή δίκαιο αυτό? Μάλιστα. Προσέξτε κάτι, για το θέμα του Μεγάρου Μουσικής υπήρχε συγκεκριμένη εισήγηση
δεν έφερε κανένα αντίρρηση μέσα στη Βουλή. Δεν νομίζω ότι είναι από τα ζητήματα εκείνα τα οποία προκάλεσαν το μεγάλο το θόρυβο. Και ούτε νομίζω ότι πρέπει ο πολιτισμός να υποβαθμίζεται όταν έχουμε μια κρίση στο μέτρο που μπορούμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα. Έτσι. Ασφαλώς, αν δεν έπρεπε να είναι τόσα, έτυχε να μείνουμε εκείνη την ημέρα στη Βουλή. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ξέρω όμως ότι ψηφίστηκε. Για το θέμα όμως τη Siemens, θα σου πω. Πήραμε... Πριν απαντήσετε, να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα δεχθεί, ότι θα αμφισβητήσει τον συμβιβασμό που έγινε με τη γερμανική εταιρεία και θα επιχειρήσει νέα συμφωνία που να είναι πιο συμφέρουσα για τη χώρα. Και θέλω να ρωτήσω ποια είναι η θέση σας για το θέμα αυτό. Η θέση μου είναι η εξής. Από την συμφωνία που έγινε, όχι με μένα, έγινε μεταξύ του Υπουργού των Οικονομικών, του προηγούμενου, και της Siemens και ήρθε στη Βουλή για ψήφιση. Προέκυψαν τα εξής, κύριε Χατζηνικόλαο. Πρώτον, ότι πήραμε 400 εκατομμύρια σε ρευστό επενδύσεις και υποτροφίες. Αυτό είναι το ποσό που έδωσε η Siemens. Δεύτερον και κυριότερον για μένα, ότι η ποινική διάσταση του ζητήματος δεν έκλεισε, δηλαδή Μαντέλης, Τσουκάτος κτλ. Και όποιος άλλος βρεθεί, συνεχίζεται η διαδικασία. Τρίτον, ότι η αστική διάσταση του θέματος... Το όποιος άλλος βρεθεί που λέτε, προϋποθέτει ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα. Συνεχίζεται η έρευνα. Δεν έχει κλείσει, αυτό σας λέω. Είναι ανοιχτή η ποινική διαδικασία. Δεν έχει κλείσει. Όπως δεν έχει κλείσει και δεν έχει ακυρωθεί και από την αστική διάσταση η σχέση της Siemens με τον πρώτο εδώ πέρα πελάτη της και σημαντικότερο παράγοντα στην Ελλάδα που λεγόταν ΟΤΕ. Και αυτό δεν έχει κλείσει. Είναι από τα προηγούμενα. Και μάλιστα υπάρχει διάταξη μέσα, αν ενθυμούμε καλώς, και είμαι βέβαιος ότι είναι έτσι, που λέει ότι σε περίπτωση που βρεθεί οποιοδήποτε άλλο καινούριο στοιχείο και αυτό μπαίνει στα προσδιερεύνηση. Δεν έχει κλείσει. Και ταυτόχρονα, αν θυμάμαι καλά, εκτός συμβιβασμού θα είναι τα καινούρια αυτά και ταυτόχρονα γίνεται και η απεμπλοκή του ζητήματος των διαφόρων συμβάσεων που είχαν γίνει με το μετρό, το οποίο και αυτό θεωρήθηκε ότι είναι κάτι που έπρεπε να απεμπλακεί. Όμως, σας λέω, πρακτικά πολιτικά, το ποινικό δεν έκλεισε, ορισμένα χρήματα πήραμε σε ώρες δύσκολες και από την άλλη πλευρά, το κυριότερο, δεν έχει κλείσει και το αστικό ζήτημα σε σχέση με τον ΟΤΕ. Επομένως, είναι κάτι το οποίο δεν δικαιούται κανείς να πει ότι το κλείσαμε, το σβήσαμε και έφυγε από τη μέση. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Κυρία μου, πώς είναι το όνομά σας? Γεωργίου Πένη. Η κυρία Πένη Γεωργίου θα θέσει το πρώτο ερώτημα μετά τις διαφημίσεις. Ρεμάν, το ξέρεις ότι η Anytime δίνει πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα? Αχ, το ξέρω. Και 24ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Με ένα τηλεφώνημα, καθάρισες. Τάμαθα, άσε, σου λέω τάμαθα. Και πόσο ένιωσες? Έπεσαν τα σύννεφα. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κάνει ακόμα ασφάλεια αυτοκινήτου Anytime. Γιατί με πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και μόνο από 156 ευρώ το εξάμηνο, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Anytime από την Inter-American. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσό ξανθό χρώμα και το όνομα Kaiser θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blond. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Νέα εποχή τιμών ΟΤΕ με τα νέα προγράμματα ΟΤΕ Double Play. Άλλο να στο λένε και άλλο να το βλέπεις. Μπες στη νέα εποχή για να σερφάρεις γρήγορα και αξιόπιστα με Connex και να μιλάς απεριόριστα προς όλα τα σταθερά σε νέες απίστευτα χαμηλές τιμές. Έλα και εσύ στον ΟΤΕ και απόκτησε το δικό σου Double Play. Από τον ΟΤΕ.
Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει. Τι μαθαίνει κανείς σήμερα. Εσύ από πού ενημερώνεσαι. Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Wir leben Autos. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men Sex. Φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, εμφύλιος έρωτας, 1984. Και εγώ θα ζήσω. Μαζί, Tom Jones. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες. Μην χάσετε το δεύτερο CD και Real Taste. Πιάτα καλοκαιριού, γεύσεις από την Άξο και γλυκά από Μαρέγκα. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Το αγαπημένο σας Qashqai, τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κιλικά με 130 άλογα 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai, δικό σου, από 15.990 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Real Taste με τη Real News. Η Ιωάννα Τσολομίδη προτείνει φαγητό διακοπών. Σαλάτα με αγγούρι και κολοκύθι, μπρουσκέτες κοτόπουλου και φτεδάκια γιουβέτσι με ρύζι. Γεμιστά αχλάδια σε δύο παραλλαγές, αλμυρά και γλυκά. Ακόμη μαρέγγες για όλα τα γούστα και ναξιώτικες γεύσεις ευωδιάζουν στην κουζίνα σας. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Real Taste με τη Real News. Ταξίδι να με πας, όσο μακριά ο κόσμος φτάνει. Love Radio 97,5. Με τη Chevrolet έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουμε τριτά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Chevrolet. Στους 97,8. Τα λεφτά σου πίσω στο EuroGoal. Από 5 έως 9 Ιουνίου στη MediaMarkt αγόρασε οποιαδήποτε τηλεόραση στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, guarantee. Άρπαξε την ευκαιρία να βάλεις τον κολλάκι στο EuroGoal και πάρε όλα τα λεφτά σου πίσω αμέσως. Πρόλαβε παιχταρά μου. MediaMarkt. Δεν είμαι και χθεσινός.
Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ.